Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, η καλοκαιρία μάλλον σε εμάς συνεχίζεται. Στην Ευρώπη όμως βλέπουμε ιδιαίτερα προβλήματα από τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν σε εμάς θα έρθει η Βικτόρια ή απλώς μας προσπέρασε? Εμείς νιώσαμε λίγο τη Βικτόρια, στη Θεσσαλονίκη ελάχιστα. Είχαμε πολύ μικρά ποσά βροχής. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος επηρεαστήκαν. Η Δυτική Ελλάδα, κυρίως για παράδειγμα το Ιόνιο, τα νησιά του Ιωνίου, η Κέρκυρα, είχε πολύ έντονα φαινόμενα. Στο Ιόνιο, για παράδειγμα, υπήρχαν ανέμοι μέχρι 10 μποφόρ. Μάλιστα. Και μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις. Για παράδειγμα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Κέρκυρας, όπου στην Κέρκυρα έριξε σχεδόν μέσα σε 2-3 ημέρες, όσο ρίχνει σχεδόν κατά μέσο όρο όλο το Νοέμβρη. Δηλαδή, στην Κέρκυρα έπεσαν στις 12 και 13 του μηνός 158 χιλιοστά βροχής, όταν όλο το Νοέμβρη κατά μέσο όρο πέφτουν 187. Η Κέρκυρα, παρά το ότι λέω τα Ιόνια νησιά και η Κέρκυρα ειδικά, έχουν αυξημένο δίκτυο βροχόπτωσης. Έχουν αυξημένο μέσο όρο δίκτυο βροχόπτωσης, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβρη πέφτουν κατά μέσο όρο 55 χιλιοστά βροχής, ενώ στην Κέρκυρα πέφτουν πάνω από τριπλάσια. Ο μέσος όρος του Νοεμβρίου είναι 187, σαφώς. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε 2-3 ημέρες πέφτουν πάρα πολλά χιλιοστά, έπεσε σχεδόν ό,τι πέφτει όλο το μήνα. Είναι χαρακτηριστικό στην Κέρκυρα, ότι, που ήταν από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδος που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία, ότι την Τρίτη, στις 12 του μηνός, από το μεσημέρι, περίπου στις 12:00 η ώρα, μέχρι τα μεσάνυχτα, σημερώματα δηλαδή Τετάρτη, είχαμε συνεχώς καταιγίδες. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά βροχή. Ναι. Βέβαια και άλλες περιοχές επηρεάστηκαν της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι το σύστημα αυτό δεν πέρασε πάνω από την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε. Σχηματίστηκε στον κόλπο της Σύρτης, ήρθε για την ακρίβεια από τη Βόρεια Αφρική, πέρασε στον κόλπο της Σύρτης, εκεί βρήκε ζεστά νερά, αρκετή υγρασία, αστάθεια, ενισχύθηκε. Δεν έγινε ένα ακραίο φαινόμενο, ήταν αρκετά ισχυρό. Δεν ήταν ακραίο, ο συνδυασμός του με άλλα φαινόμενα ήταν που οδήγησε σε τόσο μεγάλες επιπτώσεις σε κάποιες περιοχές όπως τη Βενετία. Και στη συνέχεια αυτό το σύστημα κινήθηκε βόρεια, πέρασε από τη Βόρεια Αδριατική και χτύπησε την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς επηρεαστήκαμε, μπορώ να πω, από την άκρη του συστήματος, επειδή ήταν αρκετά ευρύ σε έκταση. Στη Γαλλία έχουμε ισχυρές χιονοπτώσεις που σημειώνονται από χθες. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά λόγω του καιρού, λόγω των καιρικών συνθήκων, και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Λιόν από πτώση δέντρου. Δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα αυτά τα καιρικά χαρακτηριστικά για να σας προβληματίσουν όλους εσάς τους ειδικούς που ασχολείστε με τον καιρό, με τα καιρικά φαινόμενα? Ναι, σίγουρα μας προβληματίζουν, γι' αυτό και ασχολούμαστε πολύ. Εμένα δεν είναι το κύριο αντικείμενο έρευνάς μου, αλλά ασχολούμαι και εγώ με την κλιματική αλλαγή. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι συμβαίνουν έντονα φαινόμενα, δηλαδή δεν είναι ασυνήθιστο αυτή την εποχή να έχουμε έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου, γενικά το φθινόπωρο. Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα τα νερά είναι ζεστά, η θάλασσα είναι ζεστή. Επομένως υπάρχει αρκετή αστάθεια, έτσι όταν περάσουν κάποιες διαταραχές από πάνω, από την ανώτερη τροπόσφαιρα, οδηγούν σε έντονα φαινόμενα. Για να θυμίσω κάποια παραδείγματα κάποιων τέτοιων έντονων φαινομένων, εδώ στην Ελλάδα είχαμε το 2009 στην Πιερία, πολύ κοντά μας πλημμύρες, τέλος Οκτώβρη, το ίδιο στην Αττική, τώρα μερικά που θυμάμαι απλά που μου έρχονται στο μυαλό, το 2014 πλημμύρες στην Αθήνα και στον Πειραιά, αλλά και στην Ευρώπη, στις περιοχές που μου αναφέρατε. Στην Γαλλία, στην Νότια Γαλλία, για παράδειγμα, είχαμε βαρομετρικό χαμηλό με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα το 2011 και άλλες περιόδους, απλά μιλάω για τον Νοέμβρη, όπως και στην Κεντρική Μεσόγειο, ένα άλλο βαρομετρικό χαμηλό με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα δημιουργήθηκε το 2014 στην ίδια περιοχή κοντά στη Σικελία.
αυτό το συγκεκριμένο χαμηλό δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά, η Βικτόρια δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά ήταν εξίσου ισχυρό. Να σας ρωτήσω, αυτή η παραταταμένη καλοκαιρία εδώ σε εμάς θα συνεχιστεί και πόσο ασυνήθιστη είναι? Δηλαδή πόσους Νοέμβριους έχουμε περάσει με τόσο υψηλές θερμοκρασίες? Είχαμε τα τελευταία χρόνια και άλλες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι, θυμάστε και στην προηγούμενη μας συνομιλία, αλλά και στα ΜΜΕ που έχετε αναφέρει, ότι και το καλοκαίρι είχαμε μεγάλες θερμοκρασίες και τον Οκτώβρη και τον Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης ήταν ειδικά ρεκόρ. Η θερμοκρασία δεν είναι ασυνήθιστο να είναι υψηλή. Συμβαίνει κάποια χρόνια. Ένας λόγος πιθανώς να είναι σαφώς η κλιματική αλλαγή. Είναι ένας πιθανός υποψήφιος, το συζητάμε. Όμως τις επόμενες ημέρες έχει αρχίσει δηλαδή σιγά σιγά να χαλάει ο καιρός. Δηλαδή θα δούμε σιγά σιγά να έχουμε, και όχι καθημερινά, αλλά πολύ συχνά βροχή. Περιμένουμε δηλαδή μικρή βροχή στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, τη Δευτέρα. Το ίδιο θα συμβεί με εντονότερη βροχή Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη πρωί. Αλλά και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τώρα σιγά σιγά η περίοδος που θα μας επηρεάζεται από βροχές. Η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι, δεν θα πέσει. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα όπως είναι τώρα και σιγά σιγά, φυσικά, που πηγαίνουμε προς το χειμώνα, έλα θα χαμηλώνει. Μάλιστα. Και τι λέτε, ξέρω ότι δεν κάνετε μακράς διάρκειας πρόγνωση. Υπάρχουν όμως τα μερομήνια, αυτοί που τα διαβάζουν τουλάχιστον, που προβλέπουν έντονο χειμώνα. Επιστημονικά, εσείς έχετε κάποιες ενδείξεις για το τι χειμώνας θα ακολουθήσει? Να σας πω για τα ημερομήνια πρώτα απ' όλα, δεν το θεωρώ άξιο ούτε να συζητήσω. Όχι, εντάξει, είναι μια εμπειρική μέθοδος, κάτι που χρησιμοποιούσαν τα παλιά χρόνια. Απλά για να σας πω, για να μην πω απλά την άποψή μου, γιατί κάποιος μπορεί να τη δεχτεί, κάποιος άλλος όχι. Υπάρχουν εργασίες, για παράδειγμα υπάρχει μια μεταπτυχιακή εργασία που έχει γίνει υπό την επίβλεψη του καθηγητή του κ. Μπαρτζόκα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που έχει παρουσιαστεί στο συνέδριο μετεωρολογίας στο Διεθνές που έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν 3 χρόνια και έδειξε ότι δεν έχει καμία βάση η μέθοδος των ημερομηνιών. Κάποιοι νομίζω, απλά να το διευκρινίσω για το κοινό, κάποιοι λένε μα έτυχε. Τώρα αν σας πω εγώ ότι το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο ας πούμε, κάπου στην Ελλάδα θα συστάει, πιστεύω θα πέσω μέσα. Πάντως επιστημονικά, με αυτή την έννοια ναι. Αλλά γενικώς υπάρχουν κάποια στοιχεία που εσείς αναλύετε και σας δίνει μια εικόνα, σας δίνει τέλος πάντων κάποια πληροφορία για το τι μας περιμένει, για το τι θα ακολουθήσει? Ναι, αυτό είναι ένα αντικείμενο έρευνας και προσωπικά και παλαιότερα στο εξωτερικό είχα ασχοληθεί και την περιοχή του Ατλαντικού, αλλά και εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαι και έχω και φοιτητές που ασχολούνται πάνω σε αυτό. Είναι όμως μια ερευνητική, όχι η δικιά μου, είναι η ερευνητική ακόμα η εποχιακή πρόγνωση. Δηλαδή, ναι, έχουμε κάποιες προγνώσεις, μπορούμε να πούμε, αλλά βέβαια, ξαναλέω, είναι ένα ερευνητικό προϊόν. Αυτό όποιος το ακούει, το χρησιμοποιεί, σαν ένα ερευνητικό φάρμακο. Δεν είναι ένα προϊόν σαν την καθημερινή πρόγνωση που έχει μεγαλύτερη θερεγγυότητα. Υπάρχουν εργαλεία που χρησιμοποιούμε, τα αριθμητικά μοντέλα καιρού. Και αυτό το οποίο μας έχουν δώσει, όχι μόνο το ευρωπαϊκό μοντέλο που έχει και η Ελλάδα πρόσβαση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα από Αμερική, Κίνα και άλλες χώρες, δείχνουν ότι θα έχουμε γενικά έναν ήπιο χειμώνα. Κατά μέσο όρο ήπιο χειμώνα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε μεμονωμένα εντόγενα γεγονότα, όπως συνέβη αυτό με τη Βικτόρια, ή ενδεχομένως και άλλα το χειμώνα, αλλά γενικά θα είναι ήπιος ο χειμώνας, από ό,τι φαίνεται, κατά μέσο όρο. Σαφώς όμως, επειδή είναι ερευνητικό προϊόν, έχει μια μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα λάθη. Ναι, καλά, φυσικά, ας ελπίσουμε όμως ότι η έρευνά σας θα αποδώσει καρπούς, ότι θα πέσετε μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ θετικό να ακούμε ότι θα έχουμε ήπιο χειμώνα, κυρίως για την τσέπη μας βέβαια, κύριε Πιθαρούλη. Και πριν ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, έχω μία ένσταση. Γιατί και εδώ το κακό, το έντονο καιρικό φαινόμενο έχει όνομα θηλυκό. Είναι γένους θηλυκού. Λέμε τη Βικτόρια. Γιατί δεν λέμε το Βίκτορα? Δηλαδή τα δεινά είναι όλα γένους θηλυκού. Φήμες.
Όχι, όχι, κάτι δεν συμβαίνει. Αυτό το πράγμα. Πιστεύω απλά έτυχε. Τώρα τι συμβαίνει με τα ονόματα. Παλαιότερα, πολύ παλιά, τα ονόματα ξεκινήσανε από τους τροπικούς κυκλώνες, αρχικά από τον Ατλαντικό αλλά και σε άλλες περιοχές, όπου πολύ παλιά δίναν κάποια ονόματα γυναικών, αλλά μετά φυσικά αυτό πολύ γρήγορα άλλαξε και έχουμε πολύ ισχυρά συστήματα. Διαμαρτυρήθηκαν οι φεμινιστικές οργανώσεις, υποθέτω. Προφανώς. Προφανώς και ήταν προφανώς λάθος. Ίσως τότε αργήσαν να το καταλάβουν, αλλά σαφώς ήταν λάθος. Ένα θέμα όμως με το όνομα που αναφέρατε είναι το εξής. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να δίνονται ονόματα, γιατί ευνοούν την επικοινωνία με το κοινό. Αντί να λέμε το χαμηλό που πέρασε χθες, που θα περάσει αύριο, που θα περάσει μεθαύριο, είναι πιο καλό σε ένα έντονο να υπάρχουν ονόματα. Για αυτό το λόγο και όσον αφορά την Ευρώπη, το Free University of Berlin, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, δίνει κάποια ονόματα στον ευρωπαϊκό χώρο και το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών στην Ελλάδα. Όμως αυτό γίνεται χωρίς να έχουν θεσπιστεί κάποιοι κανόνες και κριτήρια, όπως συμβαίνει ξεκάθαρα με τους τροπικούς κυκλώνες στον Ατλαντικό. Κατά την προσωπική μου άποψη, ενώ αυτά τα ονόματα δίνονται από εξαιρετικούς συναδέλφους, και δεν το λέω απλά για να το πω στον αέρα, το λέω οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, οι συνάδελφοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των μετεωρολόγων και ο αρμόδιος, να θεσπιστεί ένας αρμόδιος, να θεσπιστούν κάποια κριτήρια. Και κατά τη γνώμη μου, ο αρμόδιος δεν είμαι ούτε εγώ. Είμαι ερευνητής, διδάσκω και κάνω έρευνα. Ούτε ένας ερευνητής από ένα Ινστιτούτο. Είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία βάζει την υπογραφή της και έχει την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά στην πρόγνωση. Εγώ και να πω κάτι και να βγει στραβό, δεν θα έχω κάποια ποινική ευθύνη. Προσέχω βέβαια όσο μπορώ. Αλλά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι που έχει την ευθύνη και βάζει την υπογραφή της για να πετάξει κάποιος επίσημος, για να πετάξουν τα αεροπλάνα, για να γίνουν οι αναχαιτήσεις. Αυτοί δίνουν τον καιρό. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθούν κάποια κριτήρια και να είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η υπεύθυνη. Τώρα, για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι περίεργο, έχει δημιουργηθεί κάποιες φορές σύγχυση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δημιούργησε σύγχυση και σε μένα και σε άλλους συναδέλφους ήταν ένα έντονο βαρομετρικό χαμηλό με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα που χτύπησε την Ελλάδα, αν θυμάστε, πέρυσι το 2018, τέλος Σεπτεμβρίου, που είχαμε και τρεις νεκρούς από πλημμύρες. Το Free University of Berlin το ονόμασε Ζορμπάς, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Ξενοφών. Και μπορούσε πολύ εύκολα να δημιουργηθεί σύγχυση το αν είναι ένα σύστημα ή δύο συστήματα, για ποιο σύστημα μιλάμε. Επομένως, πιστεύω πρέπει να υπάρχει ένας φορέας, όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, και αυτός να δίνει το όνομα, αλλά και να δίνει την πρόγνωση και ό,τι άλλο χρειάζεται επίσημα. Άρα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκός ο φορέας αυτός. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Αν είναι πανευρωπαϊκός, ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, επιστημονικά το λέω, να συζητηθεί. Δεν είναι πρόταση μορφής προς οποιοδήποτε. Είναι πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται. Εγώ συμφωνώ με τα ονόματα, αλλά πρέπει να θεσπιστούν κανόνες και να μπει ένας φορέας. Αυτά είναι πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα συζητάμε στα συνέδρια και πιστεύω κάποια στιγμή σύντομα θα δοθεί μια λύση. Ναι, ωραία, κύριε Πιθαρούλη, ωραία τα ονόματα, αλλά εγώ να επαναλάβω να μην είναι μόνο γένος θηλυκού, γιατί κάνουμε άλλους συνειρμούς. Για να σας χαροποιήσω, θα σας πω ότι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες στον Ατλαντικό, ο Άντριου, ήταν τον Αύγουστο του 1992, με δισεκατομμύρια ζημιές και πολλούς νεκρούς, και που ήταν ο λόγος να αναθεωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλά πράγματα πάνω στους τροπικούς κυκλώνες, ακόμα και το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων άλλαξε κτίριο, λεγόταν Άντριου. Εντάξει, ωραία. Άρα και από τους άντρες άρχονται τα κακά. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ να μιλήσουμε. Γεια σας.